Καλησπέρα, καλημέρα παιδιά. Συνεχίζουμε μουσικάρες. Θα πάμε στην ηλιόλουστη ψυχεδέλεια που λέγαμε. West Coast ψυχεδέλεια. 1967, πρώτος δίσκος, 1968 αυτός. Πιο πέρα ο Τζέρι Γκαρσία, Grateful Dead, θα έσπαχνε LSD. Κατά την άποψή μου, 67-69 παιχτήκαν όλα τα είδη μουσικής, παιδιά, για μένα. Από death metal, από black, από όλα. Από industrial, από όλα. Παιχτήκαν τα πάντα εκείνη την εποχή. Μετά 80 γίνανε με καλύτερη παραγωγή. Τέλος πάντων, μπορούμε να μιλάμε ώρες τώρα για τι γινόταν Woodstock, τι γινόταν εκείνη την εποχή. Αλλά το κύριο μας θέμα εδώ πέρα, είπαμε μόνο ζουμί, οι δισκάρες. Πρώτο άλμπουμ, παιδιά. Ultimate Spinach, νομίζω ότι μπορώ να καταλάβετε τι εννοεί. Σπανάκι, το υπέρτατο χόρτο. Λοιπόν, η πανευδοσούλα εδώ πέρα έχουν βάλει σε μόνο τα δύο κομμάτια του δίσκου στο τέλος, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Καλά, αλλά ήταν πολύ μικρή παιδιά, 16 λεπτά ήταν το δίσκο. Θυμόμαστε ψυχεδέλεια. Αλλά, οκ, δεν με χαλάει. Ego Trip. Your Head is Drilling. Your Head is Drilling, παιδιά, αρρώστια. Έχει το ψυχεδελικό jam Death of a Ballad of the Hip Death Goddess. Ballad of the Hip God Goddess, παιδιά. Ψυχεδελικό jam 8 λεπτά. Καταλαβαίνετε. Δισκάρα, εννοείται. Είναι πολύ καλό δίσκο, δισκάρα, αλλά αυτός ο δίσκος, παιδιά, είναι επανέκδοση. Το είχα δώσει, το ξέρω, θα το ξαναβρω όμως. Αυτά θα υπάρχουν για πάντα. Πρέπει να υπάρχουν για πάντα. Πρέπει να υπάρχουν. Και 68. Original ελληνική κόπια. Δεν έφυγε ποτέ. Να έλεγα να γίνει διπλό. Επειδή παιδιά είναι 25 και 25 λεπτά, είναι 50 λεπτά δίσκος. Είναι μεγάλος για. Είπαμε πάνω από 22 λεπτά η πλευρά αρχίζει και χάνει λίγο. Αλλά παίζει τέλεια, παιδιά. Είπαμε, καλά τα έχει πει ο Stonebringer. Οι παλιές κόπες οι ελληνικές παίζουν καλύτερα από τα τωρινά remaster CD. Το είχα πάρει και CD, δεν έπαιζε έτσι. Δεν έπαιζε έτσι, παιδιά. Και γιατί έχει σημασία αυτό τώρα σε δίσκο ψυχεδελικό, παιδιά? Επειδή αυτός ειδικά ο δίσκος, οι φωνές, τα jazz, τα ξυλόφωνα, τα πάντα μέσα είναι μαγικά. Το εξώφυλλο είναι μαγικό. Ένα από τους καλύτερους ψυχεδελικούς δίσκους όλων των εποχών. Για μένα, μέσα στη δεκάδα των καλύτερων ψυχεδελικών δίσκων είναι ever. Όλα τα κομμάτια είναι απίστευτα. Όλα τα κομμάτια είναι απίστευτα. Στίχος απίστευτος, jazz thing. Μέχρι jazz, το jazz thing είναι απίστευτο, ψυχεδελικό jazz, απίστευτο. Και φυσικά η δεύτερη πλευρά, Fifth Horseman of the Apocalypse. Suite, μια suite, παιδιά, σε 4 μέρη στο τέλος, που πιάνει μεσαιωνικές διφωνίες, δηλαδή με δεν έχω λόγια για όλοι, από την αρχή στο τέλος, ειδικά η δεύτερη πλευρά στο τέλος μετά ξεφεύγει τελείως, πέρα που πιστεύεις ότι τα έχεις ακούσει όλα. Επίσης, πολύ σημαντικό, που δεν το ήξερα, παιδιά, το κομματάρα, το Mind Trip, πρέπει να πούμε γι' αυτό, παιδιά, γιατί το θεωρούν Mind Flowers, που λέει Mind Trip. Γιατί είναι τρύπο δίσκος, εννοείται. Mind Flowers, παιδιά. Θεωρείται αυτό, λέει, το πρώτο progressive κομμάτι. Φωνάρες, στίχος. I can feel the darkness in your shadows, παιδιά. Θεωρείται το πρώτο progressive, παιδιά. Υποθέτω θα το ξέρει ο Stonebringer, θα τον έχει το δίσκο. Γιατί είναι και progressive, πάνε και πίσω progressive, εννοείται. Αυτό, παιδιά, απίστευτο κομμάτι και αυτό τώρα, 8 λεπτά είναι. 6 λεπτά. Κοιτάζω άλλο δίσκο. Για το 10 λεπτά, Mind Flowers, κοιτάζω άλλο δίσκο. Λοιπόν, παιδιά, αυτούς δύο δίσκους θα δείξω μόνο. Αυτό το βιντεάκι για σήμερα. Θα ξαναπάμε στα σκοτάδια. Είχαμε μείνει στο μηδενιστικό punk. Δεν το ξεχνάμε, θα ξαναπέσουμε. Θα πρέπει να δείξω αυτούς δύο δίσκους. Αυτά για σήμερα. Ομώνυμο, Ultimate Spinner και Mind
Flowers λέω. Behold and see, behold and see και μόνο μου παιδιά. Ultimate Final, behold and see. Ειδικά αυτό εδώ πέρα, με αυτό να σας χαιρετήσω. Να περνάτε καλά. Θα ξαναπέσουμε παιδιά, θα πάμε ξανά στο μηδενισμό. Να πέσει λίγο φως, πρέπει να έχουμε λίγο ισορροπία. Να περνάτε καλά. Θα τα ακούσει επόμενο.